Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ήταν απαράδεκτη η τοποθέτηση του βουλευτή της Μαγνησίας στη Βουλή να μιλήσει με τέτοιο τρόπο για το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας. Και εντάξει, δεν είναι και μόνο το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου. Μίλησε άσχημα, κυρία Τσιόμου, ή απλώς διάβασε μια επιστολή? Γιατί ο ίδιος λέει ότι διάβασε μια επιστολή που του έχουν στείλει. Βεβαίως, επικαλέστηκε την επιστολή της συμπολίτης άσμας που ήταν ασθενής και την έστειλε, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Γιατί ο κύριος Μαραβέγιας προτίμησε αυτή την επιστολή να την διαβάσει στη Βουλή και με αυτή την επιστολή δεν έκανε το άλλο, το πιο απλό, να έρθει στο νοσοκομείο, εφόσον ενδιαφέρεται για το νοσοκομείο και τις υπηρεσίες που παρέχει το νοσοκομείο στους πολίτες της Μαγνησίας, να μιλήσει με τη διοίκηση, να μιλήσει με τις υπηρεσίες και να λυθεί το πρόβλημα, να αξιολογήσει αν όντως έτσι γίνεται και να βρει τις λύσεις. Είστε και συνάδελφοι με τον κύριο Μαραβέγια, είναι ιατρός? Ναι, βεβαίως είναι ιατρός. Βέβαια. Οπότε ναι, γνωρίζει και αυτός ο ίδιος τις δυσκολίες. Όλοι οι γιατροί έχουν περάσει από νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο μας. Κοιτάξτε, έχει περάσει ο κύριος Μαραβέγιας από το νοσοκομείο. Θεωρώ ότι συνεργάστηκε άψογα με το νοσηλευτικό προσωπικό και γνωρίζει και τις προσπάθειες που γίνονται και πόσο εξειδικευμένο είναι αυτό το προσωπικό και πόσο υπεράνω είναι και πόσο έχει βάλει πλάτη σε όλες τις τρευλώσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ίσως δεν ήταν σωστή η τοποθέτηση. Ίσως έπρεπε να τοποθετηθεί αλλιώς. Ναι. Ας το πάρουμε λίγο πιο. Και τώρα τι μπορεί να κάνει για να εξηλαιωθεί, ας πούμε, τι είναι αυτό που ζητάτε? Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να μας ζητήσει συγγνώμη, δημόσια θέμα. Δηλαδή, δεν μπορεί σωριδώνει νοσηλευτές από ένα ίσως ατυχές περιστατικό, από μια επιστολή που δεν ξέρω ποιος την έστειλε. Ξέρω ο κ. Μαραβέγιας ποιος την έστειλε, ποιοι ασθενείς την έστειλε και τι παράπονα έχει ακριβώς. Και τι έγινε και τι εννοεί, γιατί μιλάει για τις COVID, ότι είναι σωστές, αλλά η παθολογική κλινική όμως, αυτό δεν είπε τώρα ο κ. Μαραβέγιας, αν άκουσε σωστά. Τα παράπονα του ήταν για την παθολογική της συμπολίτης άσμας, για την παθολογική κλινική. Λίγο πιο πάνω όμως εξημεί το έργο των γιατρών της παθολογικής. Δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, αυτό που θα ήθελα... Οπότε λέει υπάρχει σκοπιμότητα. Δεν ξέρω. Εντάξει, όλο μπορώ να το σκεφτώ. Δεν το ξέρω και ότι μπορώ να το πω με σιγουριά, έτσι. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι οι νοσηλευτές και οι γιατροί των δημοσίων νοσοκομείων είναι αυτοί που τάχθηκαν πρώτοι στη γραμμή για να φύγουμε από αυτό το πλέγμα στο οποίο ήμασταν κατά τη διάρκεια του lockdown και των πολλών κρουσμάτων του κορονοϊού. Και πλήστες όσες φορές βγήκαμε και χειροκροτήσαμε. Τότε ήταν το κίνημα με τα μπαλκόνια, ναι, θυμάστε. Ξέρετε κάτι, τώρα εντάξει, χειροκρότημα. Με όλο αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, εντάξει, θεωρώ ότι δεν μας κοροϊδεύει η κυβέρνηση, μας κοροϊδεύουν οι άνθρωποι της. Εντάξει, δεν έχουμε ανάγκη ούτε το χειροκρότημα, ούτε εντάξει, ο κόσμος, οι πολίτες νομίζω θα μιλήσουν για μας, έτσι. Δίπλα μας είναι οι πολίτες, έχουν δει και εμείς πάντα εκεί ήμασταν. Δεν είναι ιδανικό το COVID, μάλιστα, δηλαδή η πανδημία που ανέδειξε το νοσηλευτικό προσωπικό. Το νοσηλευτικό προσωπικό πάντα έτσι στήριζε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάντα τα προκρινόταν πλήρως στις ανάγκες που δημιουργούνταν, υπερβαίνοντας πάντα αυτό. Αυτά τα γνωρίζει ο κ. Μαραβέγιας. Τα γνωρίζει, μάλιστα. Οπότε εσείς περιμένετε μια συγγνώμη δημόσια για να αποκατασταθεί και η τιμή όλου του νοσηλευτικού προσωπικού. Φύγει όλο το νοσηλευτικό και όλη αυτή την προσπάθεια καταραίει. Δηλαδή, φαντάζεστε πώς αισθάνονται οι νοσηλευτές, έτσι. Μάλιστα. Πώς είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο του Βόλου, κυρία Τσιόμου, με τα κρούσματα κορονοϊού? Είμαστε πολύ καλά τώρα, εντάξει. Είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Ήδη έχουν κλείσει οι κλινικές COVID, όλα καλά. Το προσωπικό γυρνάει στις κλινικές, τις κανονικές, να ανασάνουν και αυτοί, να πάρουν άδεια, γιατί όπως ξέρετε δεν παίρναμε άδεια. Δεν επιτρεπόταν, δεν μπορούσαμε και να πάρουμε και να επιτρεπόταν, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε. Οφείλονται δεκάδες ρεπό στον κόσμο. Όλη η άδεια του 21 και του 20 είναι μέσα. Εντάξει, και να ακούσετε τέτοια πράγματα από έναν βουλευτή. Και συναδερφό σας, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Οπότε αναμένουμε όλοι να δούμε αν θα ζητήσει συγγνώμη ο κ. Μαραβέγιας. Μάλιστα. Ναι. Να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Yeah.